Από παίχτες. Ναι, ας βάλουμε παίχτες. Γεια σου Στέλιο. Εκτός από παίχτες τι να βάλουμε. Εντάξει, γιατί. Εντάξει, τι εξώφυλλο να βάλεις. Δηλαδή, σε ομορφιά, ας πούμε. Σε ομορφιά. Όχι, θα μας πεις ποιον δεν θα βάζεις εξώφυλλο. Ποιον δεν θα βάζα. Ναι, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε. Ποιον δεν θα βάζεις εξώφυλλο. Θα πούμε καταρχήν για το τρομπόνι που έκανε ο Ολυμπιακός. Θα σου πω και θα σου κάνω και ανάλυση μια μικρή ανάλυση. Λοιπόν, ποιον δεν θα βάζα εξώφυλλο. Για να πουλήσω εφημερίδα ή περιοδικό. Ποιον δεν θα βάζα εξώφυλλο. Ποιον, ρε φίλε, να βάλω. Το κόκκινο δεν τον έβαζα. Γλυκός είναι ο κόκκινος, σε μένα μ' αρέσει. Πουλάνε τα μούτρα του. Εδώ τώρα ο Ανδρώνης κάνει ένα περιοδικό. Ωραία. Και σαν. Πώς το λένε. Ανάλογα τι στυλ θα είναι όμως. Έχει εδώ μια τύπησα να πούμε η οποία είναι υπεύθυνη. Ναι. Λέει να σε κάνω μια φωτογράφηση και τα λοιπά. Λέω πες το κόκκινο. Όχι, λέει θέλω εσένα. Εσένα τα μούτρα. Όχι, λέω πες το κόκκινο, είναι πιο γλυκό. Ναι. Όχι, λέει θέλω εσένα. Ρε, με ζαλίζει τώρα με τρεχάματα, λέω. Με ιστορίες, με. Τρεχάματα επαγγελματικά ιστορίες. Έτσι λέω. Ναι, άσε με τώρα με βγάζει φωτογράφηση. Σε αθλητικό α πούμε τέτοιο. Πάρ το κόκκινο, λέω. Όχι, λέει, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Γινάτι τώρα. Γινάτι αυτό. Δεν, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ τον κόκκινο δεν τον έβαζα. Εξώφυλλο. Εξώφυλλο, ε. Εξώφυλλο. Ούτε τα μούτρα τα δικά μου. Γιατί, ρε, σε κοσμοπολίτικο θα τον έβαζα εγώ. Εποθέτει ένα κύρος, αν το βάλει στο. Το Γρηγόρη με κρασάκι και ένα πουρού να κρατάει, προσθέτει κύρος. Είσαι εκδότης. Είμαι εκδότης εγώ. Και. Ναι. Κάνεις, ας πούμε, μια φωτογράφηση. Τι εκδίδω, φωτογράφηση. Εκδίδεις ένα περιοδικό ποικίλη ύλη. Ποικίλη ύλη. Περιοδικό έχει μέσα μόδα αυτό και τα λοιπά. Ποιον δεν θα έβαζε. Ποιον δεν θα έβαζα. Δύο άτομα κατευθείαν μου έρχονται στο μυαλό. Μίκη Θοδωράκη και Μελίνα Μερκούρη. Με τίποτα. Δεν τους έβαζα. Δεν τους έβαζα με τίποτα. Δεν τους γουστάει. Ω, με τίποτα δεν τους έβαζα. Είσαι ακροδεξιό στοιχείο. Με μία. Τι ακροδεξιό. Άκουσες για τη Μερκούρη που είπε σήμερα ένας και. Ποιο Μερκούρη, τι είπε. Ένα είπε. Καθένα. Εσύ ταχώνεις για τη Μερκούρη πάντως. Δεν την γουστάρω καθόλου. Και εσύ. Ουα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν την γουστάρω γιατί ήταν μούφα. Όχι, γιατί η Παπάπουλουσε ρε παιδί. Με το Παπατζηλίκι ήταν μούφα. Τι είπε, για κάνα μάρμαρο, είπε παλεύτη η ώρα. Το κόκκινο τα μάρμαρα, θα είναι σαχλαμάρια. Εγώ Γρηγόρης με ένα πουράκι και ένα ωραίο μπουκάλι κρασί, έτσι, ένα ποτήρι και ένα κασκολάκι. Θα ήταν ωραίος για εξώφυλλο περιοδικού, ποικίλη ύλη και πολύ. Σοβαρά, μιλάμε. Μιλάω τον Έγια. Για ψιλομόδα καλά, α πούμε έτσι για. Σοβαρά. Ναι, 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 ναι. Το κανελάκι θα τον έβαζε. Όχι, ρε φίλε, με τίποτα. Γιατί να το βάλω σε τέτοιο περιοδικό. Σε τέτοιο περιοδικό δεν τον έβαζε. Όχι, ρε, κυνήγι ψάρε με αφήσει θα τον έβαζε το κανελάκι. Σε τέτοια αφήση τραβάει η μούρη του. Είναι πιο έτσι. Πιο δυναμική. Κυνήγε. Ναι, πιο σκληρή φάτσα έχει ο Κανελάκης, κατάλαβες. Πασοκόφατσα έχει. Πασοκόφατσα, δεν κατηρίζεις. Κυνήγι ψάρεμα και τέτοια, ας πούμε, θα ήταν ωραία. Ναι. Έτσι σε μια βάρκα με το καπέλο, το καλάμι και σκυλάκια απ' έξω.